Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οργανωτές για την άψογη οργάνωση και την πρόσκληση. Θα έπρεπε να δείτε χτες με τις πρόβες πόσο όμορφα και εντατικά και με αφοσίωση και αγάπη δούλεψε αυτή η ομάδα νέων. Και ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα TEDx για να παρουσιάσει η ομάδα του TEDx. Το κατόρθωμα αυτό. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Σας έχουμε καλή επιτυχία. Η παρουσίασή μου αφορά ανάπτυξη φαρμάκων γενικότερα. Θα σας απογοητεύσω για το τραμέτι. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένη η ομιλία αυτή. Αλλά κατατάσσεται στο ίδιο πνεύμα. Και συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάπτυξη φαρμάκων, θέλω να παρουσιάσω έτσι κάποιες πτυχές που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία που υπάρχει πίσω από αυτό το εγχείρημα, σε τρία κυρίως επίπεδα. Πρώτον, στο επιστημονικό κομμάτι, μετά στο κομμάτι που αφορά την έγκριση του φαρμάκου από ανεξάρτητες αρχές, και το τρίτο είναι η κοινωνική αντίληψη που δημιουργείται από όλους εμάς από την αλληλεπίδραση με τους γιατρούς και τους διάφορους φορείς. Πρέπει να ξέρουμε τι καταπιανόμαστε. Αυτό με το οποίο αφορά τα φαρμάκια είναι το ανθρώπινο σώμα. Είναι ένας θαυμάσιος αλλά και πάρα πολύ πολύπλοκος σαν μηχανισμός. Θα το παρουσίαζε κάποιος σαν υπερυπολογιστή και αν εστιάσουμε σε έναν ιστό θα δούμε μια στοιχεία κυκλωμάτων όπου συνεργάζονται για να προκύψει μια λειτουργία. Και η βασική δομική μονάδα αυτό είναι ένας επεξεργαστής, όπου επεξεργάζεται και μεταδίδει σήματα. Και έτσι όλα αυτά συνονοιούνται. Αντίστοιχος επεξεργαστής, η βασική μονάδα δηλαδή στο ανθρώπινο σώμα, μπορώ να πεις ότι είναι το κύτταρο, όπου μέσα εκεί γίνονται οι ίδιες παρόμοιες λειτουργίες επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών. Αλλά όχι με ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις είναι με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι με ένα τέτοιο, μια ισορροπία, ένα χορό μεγάλων μορίων, πρωτεΐνες, ένζημα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεγαλό, βιομόρια, τα οποία όταν αυτό δουλεύει το σύστημα σαν γρανάζια μιας μηχανής και όλα είναι σε διακριτές θέσεις και έχουν διακριτούς ρόλους, λέμε ότι όλα είναι καλά. Όταν διαταράσσονται αυτές οι ισορροπίες, σας λέω απλοϊκά ότι εκδηλώνεται νόσος, γιατί έχει απορριθμιστεί κάποια από τις λειτουργίες είτε σε κάποιο κύτταρο και αυτό κατ' επέκταση σε έναν ολόκληρο οργανισμό. Αυτά όμως δεν είναι μπάλες και σφαιρίδια που αναπαριστούμε για λόγους απλούστευσης. Είναι μεγάλα μόρια, με συγκεκριμένη διάταξη στο χώρο, τριζιάστατη δομή που αναδιπλώνονται σε συγκεκριμένες διατάξεις, δημιουργώντας κοιλότητες, προεξοχές και εσοχές. Και αυτές είναι πολύ σημαντικές, το σχήμα του δηλαδή, στο χώρο, γιατί αυτά επιτρέπουν άλλα τέτοια μορένα αλληλεπιδράσουν και να συνενωθούν μαζί, δημιουργώντας μεγαλύτερες, ανώτερες δομές που κάνουν άλλες λειτουργίες, αλλά και επίσης είναι υπεύθυνες, είναι μια γλώσσα αυτό, όπως αν έκανα, έβαζα εγώ τα χέρια μου έτσι και σε μια νοηματική γλώσσα, αυτό θα σήμαινε για εσένα, το φίλο μου εκεί, παρήγαγε ινσουλίνη. Καταλαβαίνεις, είναι νοηματική γλώσσα όταν έρχονται μαζί, λοιπόν, και φτιάχνουν σαν τα Lego μεγαλύτερες δομές. Αυτό μεταφράζεται κάπως αλλιώς σε κάποιο άλλο μωρέ. Έτσι, λοιπόν, αυτή η συνένωση από πιο πολύπλοκων δομών ή ακόμα στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να έχεις μία κοιλότητα, όπου εκεί μπαίνει ένα μόριο αγγελιοφόρος, μετασχηματίζεται σε ένα δεύτερο μόριο, δηλαδή βάζεις εσύ κάτι μπλε, γίνεται κόκκινο και όταν ο φίλος μου εκεί στην άλλη γωνία δει ότι έχω κάτι κόκκινο, είναι σαν να του λέω, μάζεψε πίσω τη σερωτονίνη που έκλεισες όταν ήμουν στενοχωρημένος. Και όλα αυτά είναι, έτσι λοιπόν, αυτή η νοηματική γλώσσα, των μόριων, μεταφράζεται σαν μετάδοση σήματος και πληροφορίας και εξαρτάται όλη η λειτουργία του οργανισμού από τέτοια, από τις βιοχημικούς μηχανισμούς. Τι γίνεται όμως για να γίνουν αυτοί οι μετασχηματισμοί ή οι εγκολπώσεις, πρέπει συγκεκριμένα σημεία να είναι είτε ξεκλείδωτα είτε κλειδωμένα. Αλλιώς πώς θα πάει να κολλήσει το ένα με το άλλο, πώς θα έρθει στην κοιλότητα να αντιδράσει. Και όταν έχουμε απορρίθμιση των λειτουργιών, προσπαθώ να το πω απλοϊκά,
Σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα σημεία ήταν κλειδωμένα ενώ δεν θα έπρεπε, τα ξεκλείδωτα και αντίστροφα. Ένας τρόπος λοιπόν να επέμβουμε και να επαναφέρουμε στη σωστή λειτουργία έτσι έναν ιστό κάποια είδη κυτάρων είναι να αναπτύξουμε κλειδιά για αυτές τις κλειδαριές για να μπορούμε να ελέγχουμε και να επαναφέρουμε στη σωστή θέση έτσι την όλη λειτουργία. Τα κλειδιά για αυτές τις κλειδαριές που επιτρέπουν αυτές τις συνενώσεις είναι τι? Μικρότερα οργανικά μόρια στο 80% των περιπτώσεων όπου πρέπει να ταιριάζουν, έχουν και αυτά συγκεκριμένη δομή και διάταξη στο χώρο και γεωμετρία για να ταιριάζουν σαν κλειδιά σε κλειδαριά. Σκεφτείτε το. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ταιριάζουν πολύ καλά γιατί οι παρενέργειες που όλοι ξέρετε απλοϊκά να σας το πω μπορεί να οφείλονται ένα τέτοιο κλειδί πάει και ταιριάξει σε κάποια άλλη κλειδαριά που δεν θέλεις και ανοίγει ένα σασκός του αιώλου και πειράζεις άλλες υγιείς λειτουργίες που δεν θα έπρεπε. Άρα λοιπόν αυτό που επιζητούμε δεν είναι μόνο ένα κλειδί αλλά θέλουμε και εκλεκτικότητα για τη συγκεκριμένη και όχι για άλλες κλειδαριές. Αυτό θα πρέπει να κάνει πολύ καλή εφαρμογή, όπως βλέπετε. Η ανάπτυξη των φαρμάκων στις περισσότερες εταιρείες ακολουθεί αυτή τη λογική. Διαφέρουν ελάχιστα, αλλά τυπικά στο πρώτο κομμάτι γίνεται αυτό που σας είπα πριν. Σκεφτείτε έναν βιολόγο, προσπαθεί να βρει από τις καλωδιώσεις ποια έχει καεί και ποια πρέπει να αλλάξουμε. Πού δεν περνάει το ρεύμα ή πού έχουμε διαρροή σε ρεύμα. Και αντίστοιχα, μιλάει με το χημικό να του φτιάξει, να του συνθέσει κλειδιά που θα μπορούσαν να διορθώσουν αυτές τα κομβικά σημεία. Αυτό δεν είναι κάτι απλό όσο φαντάζεστε, δεν είναι τελείως στην τύχη, αλλά για να βρούμε κάτι κατάλληλο πρέπει να δοκιμαστούν πάρα πολλά κλειδιά, σε μερικές περιπτώσεις και 100.000 και 1 εκατομμύριο. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η περίπτωση. Μέχρι να βρούμε κάποια που ταιριάζουν στην κλειδαριά και είναι και εκλεκτικά εναντί άλλων θέσεων. Αφού ξεχωρίσουν λοιπόν κάποιες δεκάδες, τι πρέπει να κάνουν μετά? Υποχρεωτικά πρέπει να δοκιμάσουμε σε ζώα. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος με αυτό το πράγμα. Όπως φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Αλλά είναι ο νόμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Από εδώ, από ένα σημείο και έπειτα, οι διαδικασίες έγινε σε νομικά πλαίσια. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι σε άνθρωπο εάν δεν έχεις σοβαρές ενδείξεις ότι είναι ασφαλές. Σε τουλάχιστον 2 είδη ζώων και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα περισσότερα, διαφορετικά είδη ζώων. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πρότυπα κλειδιά θα δοκιμαστούν σε ζωάκια για να δούμε αν τα ζωάκια είναι ασφαλή, παθαίνουν τίποτα και αν μπορούμε και εκφράσουμε κάποια από τις νόσεις που μάλλον εξετάζουμε στο ζώο και έχουμε άρρωστα ζώα, να δούμε αν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αυτά τα πρότυπα φάρμακα. Φυσικά, για αυτούς τους λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, κάποια από αυτά θα απορριφθούν. Δεν θα κάνουν όλα, θα μας δώσουν όλα καλά αποτελέσματα, θα απορριφθούν. Και αργότερα, αυτά που θα είναι ασφαλή, τότε μπορούν να δοκιμαστούν, να πάρουν άδεια να δοκιμαστούν σε άνθρωπο. Και στην αρχή θα δοκιμαστούν σε υγιείς ανθρώπους για να δούμε εάν ένας το πάρει αυτό το φάρμακο, ένας υγιής άνθρωπος θα αρρωσταίνει. Όπως να μην σε κάνει να παίρνεις το φάρμακο σε κάτι χειρότερα. Έτσι. Και να δούμε αν παρασκηνιακά πάει σε άλλες κλειδαριές και κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Άρα πρώτα σε υγιείς ανθρώπους και εφόσον διαπιστωθεί η ασφάλεια και σε ανθρώπους, έχεις τα ζώα, έχεις και σε ανθρώπους, τότε μπορεί να πας σε μερικούς ασθενείς και να δεις εάν είναι αποτελεσματικό. Αλλά, ξέρετε, αν το δώσεις κάτι σε 5 ανθρώπους και οι 3 σου πούνε ότι αισθάνομαι καλύτερα, δεν σημαίνει ότι έχεις 60% επιτυχία. Δεν έχει νόημα. Νόημα αποκτά όταν πάει σε περισσότερους, σε χιλιάδες ασθενείς και αν τότε έχεις 60% εκεί και παραπάνω ανάλογα στην περίπτωση, τότε μπορεί να πεις ότι στατιστικά είναι σημαντικό αυτό. Και αν φυσικά σε αυτή την πορεία κάποια από τα μόρια θα αποδειχθούν ότι δεν είναι αποτελεσματικά, εδώ, είτε στα στατιστικά, και θα απορριφθούν. Και αν είσαι τυχερός,
έτσι θα καταλήξει σε ένα, το οποίο πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία που συσσόρευσε τόσα χρόνια, όλες αυτές τις σοβαρές ενδείξεις, οι επιστημονικές, κατάθεται σε ένα φάκελο στις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίοι αντικειμενικά πλέον εξετάζουν τα δικά σου αποτελέσματα. Δεν είναι ότι αποφασίζει εσύ, είναι καλό, πάρτε κόσμο. Έτσι. Θα πούμε το επόμενο εμπόδιο εδώ, πώς λειτουργεί. Αλλά σημασία έχει ότι. Και θέλω να σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου από αυτό το χώρο, όπως ακούσατε. Είχα την τύχη να ασχοληθώ με την ανάπτυξη τουλάχιστον 10 υποψηφίων φαρμάκων. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω την απογοήτευση όταν σχεδόν όλα από αυτά τερματίζονταν, πεθαίναν, όπως λέγαμε, τα projects σε αυτές τις φάσεις για διάφορους από αυτούς τους λόγους. Όλος αυτός ο κόπος χρόνων δουλειάς, του καλύτερου μας εαυτού, οι ποιότητες δουλειάς μας, τα δεδομένα, πηγαίνανε στράφη. Αισθανόμαστε σαν το Σύσυφο που έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή, από τα πολλά χιλιάδες, να τσουλήσει την πέτρα πάνω στο βουνό, μόνο και μόνο αυτή για να ξανακυλήσει προς τα πίσω. Είναι πραγματικά μεγάλη απογοήτευση, αλλά και το πείσμα και η αφοσίωση των επιστημόνων να κάνουμε κάτι σωστό. Έτσι λοιπόν, μπορώ να σας πω εδώ, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ότι είχα την τύχη να ηγηθώ κάποιων δραστηριοτήτων για ένα φάρμακο που τερμάτισε, πέρασε τη γραμμή, βάλαμε γκολ δηλαδή. Και ήταν πραγματικά μεγάλη συγκίνηση, όχι μόνο γιατί πρώτη φορά πιάσανε τόπο οι κόποι μας, αλλά γιατί έτσι, και δεν ξέρω αν το μεταφέρω σωστά, μπορούμε μέσω της επιστήμης μας, αυτό που κάνουμε στον πάγκο, να αγγίζουμε ανθρώπινες ζωές. Κάπου αλλού είναι πραγματικά συγκινητικό να ξέρεις ότι η επιστήμη τελικά υπηρετεί την κοινωνία και ότι αυτά που επένδυσε η κοινωνία πάνω σου τελικά σε επιστρέφονται και με τόκο. Αυτά που σας είπα πριν, σας είπα ολόκληρη μια μεγάλη μια ιστορία σε λίγες διαφάνειες, σε 5 λεπτά. Μια ιστορία που κρατάει γύρω πολύ, όπως βλέπετε εδώ, γύρω στα 15 χρόνια. Αυτό είναι μια περίληψη. Εδώ είναι οι φάσεις που σας είπα πριν και για να τα πούμε και με αριθμούς, εδώ είναι πόσο κοστίζει κάθε από αυτές τις φάσεις ανάπτυξης. Αρχικά, σε ζώα, σε ανθρώπους, το καθεξής. Εδώ είναι πόσο διαρκεί αυτή η κάθε μία από τις φάσεις και εδώ είναι το ποσοστό αποτυχίας, ατρισίας που υπάρχει στην κάθε φάση. Εάν κάνετε ένα γρήγορο υπολογισμό σε αυτά τα νούμερα, θα δείτε τη μαύρη αλήθεια, ότι η ανάπτυξη φάσης από την αρχή μέχρι τώρα για κατάληξη το ένα, αν είσαι τυχερός, κοστίζει ένα δις, κατά μέσο όρο 12 χρόνια, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερα, και το ποσοστό επιτυχίας είναι λιγότερο από 1%. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι κύριοι δεν συμμερίζονται ότι από το 1 που έβγαλες από τα 100 που, και τα 100 που έχασες, τις απώλειές σου, από εκείνο το 1 πρέπει να βρεις τους πόρους για να χρηματοδοτήσεις πάλι ένα καινούριο φάρμακο που χρειάζεται πάλι άλλο ένα δις και άλλα 12 χρόνια και ούτω καθεξής. Και ρωτάω, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος οικονομολόγος εδώ μέσα, κάποιος που ασχολείται με οικονομικά, να μου πει εάν αυτές οι συνθήκες είναι μία ελκυστική πρόταση για επένδυση. Θα σας βοηθήσω να αποφασίσετε αν είναι καλή επένδυση, λέγοντάς σας ότι εδώ και 20 χρόνια τα κόστη για αυτή την προσπάθεια έχουν υπερδιπλασιαστεί. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των φαρμάκων που βγαίνουν κάθε χρόνο είναι περίπου ο ίδιος. Είναι γύρω στα 20 φάρμακα. Από όλες τις εταιρείες. Δηλαδή εδώ πέρα αυξάνονται οι επενδύσεις πάνω εκεί και βγαίνουν λίγο. Κάποιος χάνει χρήματα εδώ πέρα, έτσι. Για κάποιο λόγο. Ένας από αυτούς τους λόγους, όπως ανέφερα, είναι στο ότι όσο καλά και αν έχεις αναπτύξει εσύ το φάρμακό σου εδώ, είναι ακόμα υποψήφιο φάρμακο. Πρέπει να περάσει από αυτόν τον τοίχο. Εδώ ένα ισχυρό φίλτρο που είναι οι ρυθμιστικές αρχές. Δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι. Έτσι, αυτοί εδώ πέρα είναι οργανισμοί που έχει θέσει η κοινωνία, φορείς, που εξετάζουν αντικειμενικά πλέον τα ευρήματα τα δικά σου και της κάθε ερευνητικής ομάδας και αποφασίζουν αυτοί εάν είναι κατάλληλο για την κοινωνία. Πρέπει να είναι καλύτερο από τα προηγούμενα, έχει λιγότερες πανενέργειες. Τι προβλήματα έχει, σε τι πληθυσμό αφορά.
Και όχι μόνο αυτό, αυτοί οι κύριοι, άπαξ και εγκρίνουν ένα φάρμακο, συνεχίζουν και το αξιολογούν καθ' όλη την πορεία τους στην αγορά, γιατί τώρα θα το λαμβάνουν εκατομμύρια κόσμου, ενώ οι ενδείξεις που είχες ήταν μέσα από χιλιάδες μόνο. Στατιστικά μπορεί να σου είχε ξεφύγει κάτι. Και έτσι συμβαίνει. Θέλω να θυμάστε αυτή εδώ τη φράση. Το ρίσκο και το όφελος. Και καταρχήν, να μην σας λένε ψέματα, δεν υπάρχει φάρμακο, είτε αυτό θεωρείτε εσείς ότι είναι φυσικό, είτε είναι τεχνητό, συνθετικό, που δεν έχει παρενέργειες. Εδώ φαγητό τρως και σε πιάνει κοιλιά σου. Πόσο μάλλον να πάρεις κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο που στοχεύει σε συγκεκριμένους ιστούς, έτσι. Για να καταλάβετε πόσο αυστηρά είναι αυτά τα κριτήρια και πόσο καλά ζυγίζουν αυτό το risk versus benefit, ας πω μια περίπτωση από το Avandia, και αυτό της Gladstone, το διαβίτη, όπου μετά από χρόνια κυκλοφορίας υπήρξαν ενδείξεις ότι αυξάνονται τα προβλήματα στην καρδιά και γι' αυτό αμέσως μπήκαν τρομεροί περιορισμοί σε αυτό το φάρμακο και να συνταγογραφείτε μόνο σε εξέχουσες περιπτώσεις. Μόνο για ενδείξεις. Θέλω να πω γιατί κάποιοι εδώ έχουν κάποιες φαντάζονται θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτοί εδώ πέρα τα έχουν κάνει πλακάκια ας πούμε με τις εταιρείες και βγάζουν φάρμακα αβέρτα και τα κονομάνε. Δεν γιατί τα κόβουν, γιατί βγαίνουν λίγα φάρμακα. Αν αυτά ήταν άλλος ο σκοπός τους, γιατί απορρίπτουν φάρμακα και γιατί ανακαλούν φάρμακα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εντάξει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και τους σέβομαι πάρα πολύ. Η άλλη περίπτωση για να καταλάβετε πώς λειτουργούν κύριοι ήταν το Vioxx, την αθλητιδά, όπου παρατηρήθηκαν μετά από 5 χρόνια κυκλοφορίας, το παρακολουθούν, ακούστε νούμερο, 20 με 30 θανάτους σε 100.000 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο. 20 με 30. Όπως και στην περίπτωση. Και αμέσως το φάρμακο αυτό ανακλήθηκε, του αφαιρέθηκε η άδεια. Οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους από αυτές τις περιπτώσεις είναι οι δικηγόροι, έτσι, και τα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή πλέον δεν θα πληρώσουν για να το πάρεις εσύ. Ας ήταν καλό το φάρμακο. Διότι στην περίπτωση του Avandia, μετά από 6 χρόνια, παρατηρήθηκε ότι δεν ίσχυαν αυτά που λέγανε και ότι είναι ασφαλές. Αλλά έτσι, μια έχει γίνει. Η επένδυσή σου έχει πάει στο βρόντο. Έτσι. Αλλά. Κάτι έγινε εδώ. Αλλά θέλω να σκεφτώ αυτό το νούμερο. 20 με 30 θάνατοι σε 100.000. Μα από την ασπιρίνη πεθαίνουν 10 στους 100.000. Και δεν ανακαλείται. Από αυτοκίνητα, ανά 100.000 υπάρχουν 150 θανατηφόρα ατυχήματα. Πολύ περισσότερες απώλειες από ό,τι από το Vioxx. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα πάτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να σας πει κανείς ότι κάνετε κάτι παράνομο. Ούτε πρόκειται να σταματήσουν αύριο να πάρουν τις άδειες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Με βάση λοιπόν αυτό, έχει αποφασίσει η κοινωνία δηλαδή ότι το όφελος της χρήσης αυτοκινήτου υπερτερεί του ρίσκου. Ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις όχι. Καταλαβαίνετε πόσο στενά είναι τα όρια, πόσο υψηλά είναι ο πύχης της ασφάλειας. Και επαναλαμβάνω την ερώτηση, εάν ακόμα θεωρείτε ότι είναι καλή επένδυση και ποιο το ρίσκο. Και όπως σας είπα, πρέπει μέσα από όλα, από τις λίγες επιτυχίες που έχουμε όταν εγκρίνεται ένα φάρμακο, από τις πωλήσεις, να γίνει απόσβεση των απολειών και να βρούμε τους πόρους να χρηματοδοτήσουμε καινούριο φάρμακο. Και επόμενο είναι να προσπαθούν οι εταιρείες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Και συμφωνώ, και έχει κατακριθεί αυτό και έχουν τιμωρηθεί για μη διαφανείς στρατηγικές στις πωλήσεις, αλλά και αυτό να επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη του κόσμου για το πώς λειτουργούν οι εταιρείες. Βέβαια, δεν πρέπει να συχαίουμε το κομμάτι των πωλήσεων, όπως είναι η κορυφή του παγόβουνου, με τα υπόλοιπα 9 δέκατα που είναι αθέατο στο ευρύ κοινό. Όλη η επιστήμη, όλες οι δοκιμές, όλες οι αποδείξεις ότι αυτό το πράγμα κάνει δουλειά, δεν προσπαθούν να σας πουλήσουν κάτι κακό. Θα το είχαν κόψει οι ρυθμιστικές αγγελίες, έτσι. Και υπάρχει δηλαδή μεγάλη εγκρίνεια και θεωρία συνωμοσίας
γύρω από αυτό το κομμάτι, για τέτοια φάρμακα, με τέτοια αδιάστατα στοιχεία πίσω από αυτά, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια γκρίνια, ενώ δεν ακούγεται τίποτα για κάποια άλλα φάρμακα, εντός εισαγωγικών αυτή τη φορά, όπου και έχω μερικές περιπτώσεις εδώ, θα μπορεί να έχετε ακούσει κάποιες από αυτές. Το anti-malignant site, για παράδειγμα, όπου εδώ ένας κύριος του είχα περισσέψει κάτι πεόνιες από το γάμο της ξαδέρφης του, σας ανακάτεψε εκεί με ένα άλλο φυτό που είχε στον κήπο του και άνοιξε ένα ιατρείο και έλεγε ότι θεραπεύει πάσης φύσεως καρκίνο, AIDS και υπέρταση. Ναι, μας φαίνεται αστείο, ε. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, χρέωνε 3.000 ευρώ την επίσκεψη και η θεραπεία που έπρεπε να κάνετε έπρεπε να διαρκέσει 4 μήνες. Καταλαβαίνετε που πάει η υπόθεση, έτσι, πίσω από αυτά. Εδώ είχαμε ένα άλλο κύριο που αποφάσισε ότι ο καρκίνος θεραπεύεται με κάποιες αποδομημένες σκουπίδια ενώσεις που απεκρίνονται από το σώμα στα ούρα. Και άνοιξε μια κλινική, δίνοντας ανθρώπινα ούρα, πολλές φορές και ζώων, σε ανθρώπους, θεραπεύοντας το, λέει αυτός, το 80% των περιπτώσεων. Αυτή είναι μια άλλη ωραία περίπτωση, το έντελευ ή το cancel, που να το έχετε ακούσει. Το λέω γιατί κάποιοι, θα το πω και μετά, από εμάς ψάχνουν να βρούμε ότι έχουμε ένα συγγενή μας, ένα πρόβλημα. Το ξέρω γιατί έχω χάσει δύο κοντινούς μου αποτρόπους από καρκίνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο κύριος ο Σέριντάν είδε στον ύπνο του ότι άμα ανακατέψεις θιάφη, βιτριόλι και ποτάσα, ναι, έτσι πως τα λέω, και κάποια άλλα είδη που είχε στην κουζίνα του, στην κουζίνα του ξεκίνησε να το φτιάχνει αυτό. Θεράπευε, λέει, τα πάντα χωρίς παρενέργειες, από την ποδάγρα και τον πονοκέφαλο μέχρι το AIDS, με το βιτριόλι. Και εδώ ένας άλλος κύριος πιστεύει ότι αποφάσισε μια μέρα που ξύπνησε ότι τα πάντα οφείλονται σε έλλειψη της βιταμίνης E και σε διαμινοξέα. Έφτιαξε λοιπόν αυτές τις καραμελίτσες που παίρνετε στο περίπτερο και με διαμινοξέα μέσα που ούτως ή άλλως μπορείτε να πάρετε τις τροφές σας και το πουλάει αυτό σαν τη λύση για όλους τους καρκίνους. Λοιπόν, εγώ στενοχωριέμαι όταν ακούω τέτοια πράγματα όταν έχω περάσει από τα προηγούμενα στάδια που σας είπα πριν, έτσι, από όλους αυτούς τους ελέγχους και από όλη αυτή την επιστημονική, να το πούμε έτσι, προσέγγιση στο θέμα. Και κατανοώ, σαν επιστήμονας, και αυτό θέλω να σας μεταφέρω, ότι η επιστήμη τι είναι. Ότι ξέρω που βρίσκομαι, πατάω. Και ξέρουμε ότι για κάποιες ασθένειες έχουμε απάντηση, καλή. Για κάποιες άλλες έχουμε κάποια απάντηση, ίσως δεν είναι η βέλτιστη, αλλά αυτό έχουμε τώρα, τι να κάνουμε. Και σε κάποιες άλλες δεν έχουμε μια απάντηση ακόμα, είναι άγνωστο. Είναι δύσκολο να βρεις όλα αυτά τα καλώδια, τι συμβαίνει. Και ο ένας επιστήμονας είναι πραγματικά τίμιος με αυτό το θέμα. Επόμενο είναι λοιπόν, αφού δεν έχουμε φάρμακα για όλες τις περιπτώσεις, να υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν θεραπεία για την περίπτωσή τους. Και φυσικά σαν απεγνωσμένοι και ευάλωτοι ψυχολογικά, έτσι να πέφτουν θύματα αυτών των εμπόρων ελπίδας. Και είναι πραγματικά ανήθικο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανήθικο που μια εταιρεία χρέωσε ένα καλό φάρμακο 5 δολάρια αντί για 3. Ανήθικο είναι αυτό. Και μάλιστα, το αστείο στην υπόθεση είναι ότι αυτές οι προσεγγίσεις, έτσι, αντικατοπτρίζουν κέρδη των 300 δις το χρόνο. Αυτά τα φάρμακα, το εντός εισαγωγικών. Ο κόσμος στρέφεται εκεί. Ναι. Και εγώ λέω, εάν ο κόσμος ήταν πιο ενήμερος για τι πραγματικά συμβαίνει και πώς προσεγγίζεται μια θεραπεία, και ήξερε ότι αυτά τα χρήματα πάνε χαμένα, γιατί δεν τα βάζετε σε ένα fund και αυτή η ομάδα των ασθενών, όλοι αυτοί, να επιλέξουν από μόνοι τους, αν δεν εμπιστεύονται τις κακές φαρμακευτικές εταιρείες, να επιλέξουν από μόνοι τους την ομάδα επιστημόνων που θέλουν να δουλέψει στην όσο της αρεσκίας τους. Με 300 δις μπορεί να κάνει θαύματα, αντί να τα δίνεις για καραμέλες και ούρα. Ναι. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν την ευχή και τροφή για σκέψη, θέλω να κλείσω την ομιλία μου και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Και πάλι να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του TEDx. Ευχαριστώ πολύ.